Πάξω, που να μου γίνανε τα κορίτσια ανάποδα. Είσαι υπερβολικός, Χαρίλα. Είσαι υπερβολικός και πρέπει να το παραδεχτείς. Κι άλλοι έχουν κορίτσια. Κι άλλοι είναι αυστηροί. Εσένα όμως δεν σε φτάνει κανένα. Άντε να τις ειδώσουμε, να τις εξαγριώσουμε και να τις στείλουμε στα Ben Mix και στα πάρτι που χορεύουν εδώ και τρώνε με τα πόδια πάνω. Τι να σου πω, μια φορά που κουβέντες δεν παίρνεις, αλλά τι μας και ένα ράβι να τις ακουμπήσεις. Για μα θες να μάθεις, έπρεπε να το είχες κιόλας έτοιμο. Γιατί η ώρα της μεγάλης πλησιάζει. Τι πλησιάζει, τι θες να πεις. Για μίλησε. Μήπως τολμώ για να μιλήσω. Μόλις πάω να ανοίξω το στόμα, γουρλώνεις τις ματάρες, βρίζεις τις φωνές και μου κόβεις τη φωνή. Ορίστε, μίλησε. Όπως βλέπεις, εγώ είμαι πάρα πολύ. Ούτε ματάρες γουρλώνω, ούτε φωνές βρίζω. Τι πράγμα. Τι έχεις να πεις. Άνθρωπος, δεν μπορεί να ασφάλω. Αποδειξέ μου όμως ότι ασφάλω, να φροντίσω να διορθωθώ. Να διορθωθείς. Τώρα να διορθωθείς. Μα αν μπορούσες να διορθωθείς, θα είχες διορθωθεί από τότε. Από πότε. Από τότε που υπολογαγός ακόμα τράβηξε στον πιστόλι να σκοτώσει την καημένη την αδελφή σου, επειδή και αυτή σαν κοπέλα είχε ένα αίσθημα. Που στο κάτω-κάτω της γράφης έγινε άντρας της. Πού θες να ξέρω εγώ θα την πάρει, να μιλήσω τα δάχτυλά μου. Να κάνουμε κύριε Χαρίλα, προηγείται ο έρωτας του γάμου. Πρώτα κανείς ερωτεύεται και ύστερα παντρεύεται. Κακός. Καλός ή κακός, έτσι έκανε. Δηλαδή έπρεπε ο αδελφός μου να με σκοτώσει. Επειδή σ' αγάπησα προτού με στήσεις. Άλλο εμείς. Άλλο εμείς, γιατί άλλο εμείς. Τα ξέχασες τα δικά μας. Αλλά εγώ ήμουν τίμιος άνθρωπος. Και δεν ήταν τίμιος άνθρωπος ο Μακαρίτης ο γαμπρός σου. Δεν την παντρεύτηκε την αδελφή σου. Γιατί δεν μιλάς τώρα. Να σου πω εγώ γιατί δεν μιλάς. Γιατί είσαι φυσματάρης, Χαρίλα. Φυσματάρης και δεν θέλει να παραδεχτείς το σφάλμα. Φυσματάρης εγώ. Φυσματάρης και απόδειξη είναι. Ενώ η καημένη η καλλιό σε συγχώρεσε από τότε και δεν σου κρατάει καμία κακία. Εσύ ακόμα της το κρατάς. Το κρατάω γιατί, δηλαδή τι κάνεις. Τη γυναίκα έφυγε, πήγε στην Αμερική. Έχει μια ολόκληρη ζωή. Χείρεψε, έμεινε ολομόναχη στα ξένα και ενώ σου έγραψε τόσες φορές, εσύ ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη. Και λοιπόν, εμένα απλά δεν μου αρέσει η αλληλογράφεια. Τέσσερα μάγιστα και τα τέσσερα κορίτσια. Κορίτσια και δεν έχει παντρευτεί ακόμα κανένα. Ούτε έχει παντρευτεί, ούτε και πρόκειται να παντρευτεί. Γιατί είναι άσχημες.
Όχι, άσχημες δεν είναι. Έτσι. Τότε τι είναι, κουτσές, ζαμπές? Ούτε κουτσές είναι ούτε ζαμπές. Μια χαρά κορίτσια είναι, αλλά με τα μυαλά που κουβαλάει ο πατέρας της. Δηλαδή? Αυτός το δίμουν απόστρατος ο ξωματικός. Ποιος? Εντάξει. Τα σέφη μου, στρατηγέ μου. Από εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Σταπαρτής, ο κύριος Μπάλλας. Χαίρο πολύ. Κάτσε, ρε στρατηγέ μου. Δεν θα κάτσω ακόμα, έχω κάτι να τελειώσω. Σε μισό λεπτάκι. Άντε, ξενοφώνω να πηγαίνω κι εγώ. Στο καλό να πας, στο καλό. Ρε ξενοφώνω. Εσύ τα ξέρεις αυτά τα ρημάδια τα Αμερικάνια. Γιγάκι. Μπορείς να μου κάνεις μια διεύθυνση. Πώς, ευχαριστώ. Κυρία Καλλιόπη Πάπας. Πάπας. Ναι, παπά δηλαδή τη λέγανε αδερφή μου, αλλά φαίνεται στην Αμερική όπου λένε παπά τον κάνουν πάπα. Παπάς. Κοίτα από πίσω την ατρέσα. Να παραγγείλω καφεδάκι στρατηγέ μου. Όχι, ευχαριστώ, πρέπει να φύγω. Και το ταυλάκι μας, να παίξουμε το ταυλάκι μας σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, ξενοφόλ. Α, ναι, ξέχασα. Κάθε Τετάρτη, ραντεβού με τον Ποσειδώνα. Μια φορά τη βδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη. Πηγαίνω και εγώ τα παιδιά μου στη θάλασσα. Κάθε Τετάρτη στη θάλασσα, κάθε Σάββατο βράδυ στην κινηματογράφο, κάθε Πέμπτη απόγευμα στο μουσείο. Δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα που τηρείται με θρησκευτικά ευλάβεια. Πρόγραμμα, βεβαίως. Εμένα ξενοφόρ μου αρέσει η τάξη και η πειθαρχία. Με την τάξη και την πειθαρχία έζησα ολόκληρη τη ζωή. Δεν είναι δηλαδή λοιπόν τώρα στα γεράματα. Να φέρω καφεδάκι. Σήμερα Αντωνία είναι Τετάρτη και όπως ξέρουμε κάθε Τετάρτη ο στρατηγός. Πηγαίνει τα παιδιά του στη θάλασσα, σωστά. Λοιπόν, να πηγαίνω κι εγώ, τούσο για το ταβλάκι ξενοφόρ αύριο. Αύριο το προβέρει το πρόγραμμα. Βεβαίως, αλίμονο. Καλός είναι τρομάρα του, αλλά έχει παραμείνει ταξία του. Η οικογένειά του δεν είναι οικογένεια, είναι λόγος. Έτσι του έχει. Κι δεν τολμάνε να κάνουν. Ακόμα και όταν τους βγάλει περίπατο, δεν τους βγάζει όπως ο οικογενειάρχης στην οικογένεια, αλλά όπως ο Δημήτρης στη Δημήτρια. Δεν ξέρω βέβαια αν τους πηγαίνει και με βήμα. Καλώς, Χριστιανέ μου, τι γουλώνεις έτσι τις ματάρες σου. Σπρώχνετε, κυρία. Με σπρώχνω εγώ, κύριε, και εμένα με σπρώχνει η πισινή μου. Πες τους πισινούς να μην σας σπρώχνει, γιατί χάσαν την υπομονή τους υποστηρίζει. Μα μήπως φταίνε κι αυτοί. Έτσι είναι οι ουρές. Και όποιος ενοχλείται, παίρνει ταξί. Να σου πω, παιδάκι μου, εγώ φταίω που μιλάω με τον πισινό μου. Να προχωρήσω. Πού να προχωρήσεις? Στο διάδρομο. Ποιο διάδρομο? Πού το βλέπεις το διάδρομο? Γιατί αν ρωτήσω το διάδρομο, σε πληροφορώ ότι διάδρομο είναι ο Σβέργος μου. Καλά, εσύ, πώς κάνετε έτσι, σας πιάσαμε και από τη μύτη. Όλα από τη μύτη δεν με πιάσετε, τα πόδια σας μεριάς με και το πιάσετε. Ρε Χριστιανέ μου, που το δάμε ψαρέφει κανένα μάτι. Που το δω το χέρι, τι νους είναι? Τι συμβαίνει? Τι τρέχει? Το χέρι αυτό εδώ τι νους είναι? Ορίστε! Δικό σου είναι αυτό το χέρι. Ρε δικό σου είναι το χέρι. Πας το σε καμιά τσέφη να ησυχάσουμε. Λάει χερούκλες στις τσέπες. Στην πονεμένη αυτοκράτορα και τελικά καθίσαμε στο σπίτι. Μα εγώ θέλω να δω το πάρκουλι.
ξέρετε, η Ρίτσα, η κόρη του Παγοπόλη, έχει πάρει αυτόγραφο από τον Μπάρκουλιν. Ναι, καλά. Σιγά μην έχει πάρει αυτόγραφο και από τον Ροκ Τόμσον. Και πού το βρήκε η Ρίτσα τον Μπάρκουλιν και του πήρε και αυτόγραφο? Αυτό το είδα. Άντε, καλέ, μόνη του έγραψε. Παιδί μου, πέρασε προχθές με την κούρσα τη Φόρ. Εγώ δεν τον είδα, αλλά φώναξε η Κούλα. Ποια Κούλα? Η Κούλα, η συμμαθήτριά μου, του Γαλατά. Μόλις τον είδε, φώναξε. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης. Τελειώνετε, θα γλύψει ο πατέρας σας. Έτοιμες είμαστε, καλέ. Πέστε να τελειώνουμε. Πρέπει να έχουμε ήδη, αδερφέ. Έβλεπα τη μικρή τώρα που άλλαζε. Και λοιπόν... Έγινε και αυτή η σωστή γυναίκα. Και τι ήθελες να γίνεις, σωστός αγροφύλακας? Δεν με κατάλαβες. Μόνο σε κατάλαβα, λέξε αυτά τα πράγματα. Όλες οι μικρές μεγαλώνουν και γίνονται γυναίκες. Ξέρεις καμιά μικρή να μην είναι μικρή? Δηλαδή τι θες, Χριστιανέ μου, να μην μιλάμε καθόλου? Να μιλάμε αηδίες. Έχω τον ήλιο που μου βρέσει τη διαφάλα ποτέ μου την κάνει σαν προσφυτό, μην έχω και σένα από πάνω. Πολύ ωραία, ας βουβαθούμε τελείως, μην ησυχάσουμε. Πολύ λίγο από μακρύ δίνα. Δεν ξανήγεσαι τόσο! Τώρα αν σου πω κάτι θα δημόσεις. Αλόγως, πού να ξέρω τι θα μου πεις. Μπορεί να με πεις βλάκα. Δεν δημόσω, μπορεί να μην δημόσω. Όχι, για τα παιδιά μας θέλω να σου πω. Τι πράγμα. Μεγαλώσαν τα παιδιά μας, Καρίνα. Και λοιπόν. Ξέρεις πόσα είναι η Ελένη μας. 24. Η Ελένη 24, η Κατίνα 22, η Μαρία 19 και η Ελληνική 17. Ε, λοιπόν... Του χρόνου θα είναι 25 η Ελένη. 23 η Κατίνα, 20 η Μαρία και 18 η Ελληνική. Έτσι. Έτσι. Και κάθε χρόνο θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη η Ελένη, ένα χρόνο μεγαλύτερη η Κατίνα, ένα χρόνο μεγαλύτερη η Μαρία και ένα χρόνο μεγαλύτερη η Ελληνική. Ακριβώς. Και τι θέλουμε να αποδείξουμε δηλαδή, ότι κάθε χρόνο τα κορίτσια μας θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα? Τίποτα δεν θέλουμε να αποδείξουμε, κύριε Χαρίλα. Άλλο λέω εγώ. Ε, αφού θες να πεις άλλο, γιατί λες αυτό που λες και δεν λες το άλλο, κατευθείαν δεν σκάφουμε. Τέλος πάντων, θέλω να πω, τι σκέφτεσαι? Για ποιο πράγμα? Για το μέλλον. Τι βλέπεις για το μέλλον? Και τι είμαι εγώ να βλέπω το μέλλον, τσικάνα του κογύφτησα. Πατέρας είσαι, Χαρίλα, και σαν πατέρας κοριτσιών που έφτασαν σε ηλικία γάμου, έχεις νομίζω την υποχρέωση να αρχίσεις να φροντίζεις για το μέλλον. Να αρχίσω να φροντίζω. Αν με έχει φροντίσει άλλος πατέρας περισσότερο από όσο έχω φροντίσει εγώ. Σε ρίχτηκα τον πάτο για να καταφέρω να τις μορφώσω όπως ήθελα. Σε έμαθα ξένες γλώσσες, σε έμαθα μουσική, εστάθηκα και στέκομαι ακίνητος φρουρός. Τι άλλο ήθελες να κάνω δηλαδή? Όλα αυτά που λες, Χαρίλα, τα ξέρω. Και μπράβο σου, και μπράβο του, και μπράβο μου. Αλλά θέλω να πω, πώς θα βρεθεί ο άνθρωπος που θα ενδιαφερθεί για τα κορίτσια, αφού εμείς ζούμε όπως ζούμε και τέλος πάντων δεν κυκλοφορούμε στον κόσμο? Και πώς θες να κυκλοφορήσουμε, να τους φορέσουμε αυτά τα νάιλον, τα διαφανή, που τα φοράς γιατί να τη δεις γίνεσαι περισσότερο, και να βγούμε στο Σάπιο και το Σύνταγμα και να φωνάζουμε εδώ χώρες καλές? Εγώ ένα ξέρω. Τι? Η Πόπ. Ποια Πόπ? Η γειτόνισά μας, η πόλη της Παγόνης. Αυτό το τσουλάκι που γυρνάει με τον ένα και με τον άλλο. Αυτό το τσουλάκι, μάλιστα. Ούτε μόνοση έχει, ούτε γαλλικά ξέρει, ούτε πιάνει. Ούτε πατέρα ήθελε να ενδιαφερθεί όπως ενδιαφέρθηκες εσύ για τις δικές σου χώρες. Ε, λοιπόν, τι έκανε η Πόπη? Παντρεύεται. Και όχι απλώς παντρεύεται, καλοπαντρεύεται. Και παίρνει ένα πρώτη τάξη ως παιδί. Για σας σου βρει γυναίκα. Και επειδή η Πόπη παντρεύεται, πρέπει εμείς να ξαμολύσουμε τις δικές μας σκοτεινούς τους δρόμους και τα πάρκα που να βρουν ένα γαμπρό. Όχι, δε φτιάχνει. Εγώ γεννήθηκα με καθαρό αυτό εδώ και με καθαρό θα πεθάνω. Τα κορίτσια μου να σε παντρέψω σαν κορίτσια. Όχι σαν πεπόνι με τη βούλα. Περάστε κύριε, διαλέξτε και αν σας αρέσει, κρατήστε τη. Στάσου βρε Χριστιανέ μου, ποιο σου είπε τέτοιο πράγμα? Άλλο λέω εγώ. Πάλι άλλο λες. Αν μου λες όλο το άλλο, πώς θα συνεννοηθούμε? Εγώ λέω. Να τις βγάλουμε λίγο πιο έξω. Να τις βγάλουμε λίγο στον κόλπο. Να τις φορέσουμε και να τις φτανάτε πιο έξω. Άσε με, Ρευκέρα. Άσε με, Ρευκέρα. Next one, two, three. Splish, splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Σας, πάνω την πετσέτα μου, που είναι καλή τα παπούτσια μου. Εσύ με τα ραδιοφωνάκι. Σε μένα. Ναι, φίλοι από εκεί, ρε.
Και γιατί να φύγω δηλαδή? Έχω κι άλλο φίλια από εκεί που σου λένε. Και τι σε βάλανε σένα, αγροφύλακα σαν φύγια. Ρε φύγαινε από εδώ, ρε. Άσε μας ρε γέρο, σέβομαι τους αιώνες. Άσε τον Χαρίλα, ένα έφυγε. Έλα, κράτα το σύντρο. Κοιτάξτε, βλέπω κίνηση. Εσύ, είπατε, έστω κι άλλο φύγε από εκεί, ρε. Ρε, θέλω να πούς φύγε που σου λένε. Ρε, φύγετε από εκεί. Έλα, έτοιμες. Έτοιμες είμαστε, πατέρα. Εφενός ζυγού, εμπρός, μας. Ξενοφών, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Σήμερα το πρωί το έμαθα και δεν ξέρεις, μα την Παναγία, πόσο χάρηκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και στους αδελφούς σου. Α, μην κύριε Ξενοφών μου, να δώσει ο Θεός. Άντε, να σε δούμε γρήγορα και παππού. Καλημέρα, στρατηγέ μου, να φέρω το τάβλι. Το φέρει και βέβαια να το φέρεις. Κάτι συγχαρητήρια άκουσα. Με τι νόσο πρόκειται να συγχαρώ κι εγώ. Η κόρη μου μεγάλη, την αρεμπόνια σε χτες. Δηλαδή δώσαμε λόγο, αλλά είναι παιδί πρώτης τάξης. Μπράβο, μπράβο. Δεν μου λες, Μικέσιο. Όχι. Αλλά έρωτας. Έρωτας. Έρωτας, στρατηγέ μου. Έρωτας. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες που τον έρωτα τον είχαν Θεό. Θεός είναι τον φτωχό πατεράδε. Έχουν να παντρέψουν κορίτσια. Δεν είναι τέτοιος Θεός να πάω να το ανάψω κι εγώ ένα κεράκι, αλλά. Αλλά τίποτα, κάτι δικό μου. Πάντως σου εύχομαι Ξενοφών έτσι μόλι μου την καρδιά να τη δεις όπως επιθυμείς. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Και στις κόρες σου. Ευχαριστώ. Και δεν μου λες κάτι, δε Ξενοφών. Όταν λες έρωτας, τι εννοείς ακριβώς? Τι εννοώ, στρατηγέ μου? Έρωτας ένας είναι. Όταν λέμε έρωτα, εννοούμε έρωτα. Την είδε, την αγάπησε, καλό παιδί ήταν. Αν δεν ήταν καλό παιδί. Και πράγμα. Λέω, αν δεν ήταν καλό παιδί. Μα τι να σου πω, στρατηγέ μου, αυτά είναι τυχερά. Τυχερά, αυτό είναι το κακό τους. Ποιο? Ότι είναι τυχερά. Το παίζεις το παιδί στη ρουλέτα, δεν το παίζεις. Τι πράγμα. Τίποτα, λέω κάτι δικό μου. Και για πες μου, ρε Ξενοφών, και συγγνώμη κιόλα για την διακρισία μου. Πού την είδε η κόρη σου, πού τον είδε αυτό το καλό παιδί και τον ρωτεύτηκε? Στα μπάνια. Στα μπάνια. Ναι. Στα τα Ben Mix που λένε, αυτά τα ανακατεμένα. Ναι. Εκεί που πηγαίνουν οι ματράκανοι με πέντε πήγες μαλλί στο πόδι. Ναι, στρατηγέ μου. Και την άφηνε εσύ την κόρη σου να πηγαίνει εκεί πέρα. Γιατί να μην την αφήσω? Βέβαια ξέρω εσύ πάνω σε αυτά τα ζητήματα έχεις άλλες ιδέες. Εγώ έχω τις δικές μου. Δηλαδή. Δηλαδή για να μιλήσω κάπως γενικότερα. Όταν ένα κορίτσι είναι ηθικό, δεν χρειάζεται ένοπλη φρουρά για να παραμείνει ηθικό. Ο πατέρας δηλαδή πρέπει να διαφορεί. Ποιος είπε τέτοιο πράγμα, στρατηγέ μου? Καθήκον του πατέρα είναι να διαπλέσει το χαρακτήρα του παιδιού του. Να του δώσει να καταλάβει ποιο είναι το καλό, ποιο είναι το κακό. Να του συμβουλέψει, να του παρασταθεί. Με άλλα λόγια να είναι, προστάτης του. Είδες που το λες, προστάτης του. Προστάτη του, όχι χωροφυλακάς του. Αλίμονο στους ηθικούς που είναι ηθικοί γιατί δεν μπορούν να είναι ανήθικοι. Και στους τίμιους που είναι τίμιοι γιατί δεν μπορούν να είναι άτιμοι. Για στάσου ρε Ξενοφών, γιατί δεν μου τα λες καλά. Τι δεν σου λέω καλά, στρατηγέ μου? Θυμάσαι πιο πριν που λέγαμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση του καλού παιδιού και της κόρης σου? Ναι. Αυτά είναι τυχερά, δεν μου είπες. Μάλιστα. Και εγώ σου λέω το τυχερό ήταν να μην είναι ένα καλό παιδί, αλλά ένας παλιάνθρωπος. Τι θα γινόταν τότε? Τίποτα. Πώς τίποτα? Γιατί του παλιάνθρωπου θα του δίνε τα παπούτσια στο χέρι μου, η κόρη μου, στρατηγέ. Καμιά φορά το ζάρι, λες και το κάνει επίτηδες. Ζάρι είναι αυτό, στρατηγέ μου, ούτε θέλει κάνει. Ούτε στρατηγούς λαμβάνει υπόψη του, ούτε διαταγές δέχεται από κανένα. Τα ουζάκια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τι σου χρωστάω, παιδί μου? Άστα, στρατηγέ μου, τα κερνάω εγώ. Μα είναι το τάβλι που έχασα. Δεν πειράζει, άλλη φορά. Πήγαινε. Λοιπόν, Ξενοφών, την υγειά σου και να σου ζήσουνε. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Μόνο το θάρρος, αν μου επιτρέπεις, να σου δώσω μία συμβουλή. Παρακαλώ. Έχεις τέσσερα θαυμάσια κορίτσια. Ηθικά, μορφωμένα, με χαρακτήρα, με τρόπους. Είναι άδικο να τα είσαι έτσι όπως τα έχεις, στρατηγέ μου. Γιατί δηλαδή, πώς τα έχω? Πολύ περιορισμένα, πολύ περιορισμένα. Άσε λίγο λάσκα τα λουριά και δεν θα το μετανιώσεις.
Καρέτζι, η Αλική, που δουπλάκι, η Κώστας Κάκαβας. Εγώ βγαίνω και εσύ τα φυλάς. Αγγελική, τα φυλάς. Πάλι εγώ. Έλα, μην είσαι ζαβολιάρα. Άντε, γίνεται να σου βάλω το ματήλι. Πάμε. Εδώ. Σιγάστε, είπε ο πατέρας σας. Ναι. Και τι λέει? Έρχεται, λέει. Πότε έρχεται? Αύριο γύρω στο μεσημέρι. Θα πάμε στο αεροδρόμιο να την πάρουμε. Βεβαίως, έτσι τόσο που έχει αλλάξει η Αθήνα μετά από τόσο καιρό, πώς θα το βρει το σπίτι. Στο αεροδρόμιο. Θα μας πάρετε και μας μαζί. Βεβαίως, όλοι μαζί θα την υποδεχτούμε. Αυτή είναι η τάξη. Εγώ το έχω δει το αεροδρόμιο. Στον ύπνο σου. Όχι καλέ, στον κινηματογράφο, στα επίκαιρα. Άμα δεν κάνεις την έξυπνη, καλά να κάνω. Έλα που τρώγεις για το τίποτα, πηγαίνετε μέσα. Άντε, άντε. Δεν έχω πάει ποτέ στο αεροδρόμιο. Να πας να κάνεις στο αεροδρόμιο, ρε Φτέλη. Πας μετανάστες στην Αυστραλία. Τώρα που είναι λόγος, θα πας. Πώς να έχει γίνει η Καλλιόπη μετά από τόσα χρόνια. Πώς να έχει γίνει. Σακάρο με πατάτες, έχει γίνει όπως γίναμε όλοι. Όχι, γιατί η Καλλιόπη ήταν πολύ ωραία κορίτσι στα νιάτα της. Εσύ ωραία, εσύ να δηλαδή κοιτάξω να σου κατέφτω. Πώς, τρώγομαι. Ναι, σαν παλιά του κομίδι. Ήταν όμως μια τσαπερδόνα η Καλλιόπη στα νιάτα της. Γι' αυτό ελπίζω να σοβάρεψε. Με τα χέρια σου γεννήθηκα, με τα χάρια σου κοιμήθηκα και την πρώτη μου λιακτήδα κοντά σου την είδα. Είσαι τίχα. You understand? Εγώ και 400 χρόνο να φτάσω, δεν θα το βάλω κάτω του κερατά. Τέλος πάντων, Καλλιόπη μου, καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Έλα, πέρασε. What is this? Καλώς ορίσατε, κυρία Καλλιόπη. Έχασες, κύριε. Μα δεν πως είναι έτσι. Θα με ανατάκετε. Ενά, θα το έχω σκάσει από το φωτοτροφείο. Τι το λες αυτό, δεν καταλαβαίνω. Άστα, θα πούμε αργότερα αυτά. Κοριτσιά, δεν λέτε ένα τραγουδάκι να καλωσορίσουμε τη θεία. Μάλιστα, μητέρα, στη βρύση τη φουρνίσια, σημαίνει φλαμ. Στοπ, 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 καλά βλαμμένα είναι. Δεν θέλω σοπά και βάλω. Βαρέθηκα τα α και βα και σώμα με ρυθμό χωρίς τελειωμό να χορεύω τρελά προτιμώ μαέστρους χωρίς μαλλιά με βιόλες και με βιολιά να ακούσω τώρα πια στιγμή δεν μπορώ θέλω σάμπα μου θέλω μπορώ. Έλα Καλλιόπη, πέρασε, κάτσε. Κάτσε και κουρασμένη από το ταξίδι. Άξε, τι να σε τρατάρουνε, θα πάρεις ένα νουκούμι. Τι όχι και νουκούμι, σε μοναστήρι ήρθα. Άξε να τα σκάτσω. Σκάτσο, Καρίνα, ένα ουίσκι. Πού να το βρούμε το ουίσκι, ρε Καλλιόπη, να σε τρατάρουμε. Δεν έχετε σκάτσο. Έχασε εσύ, κύριε. Άκου δεν έχει σκάτσο. Υπάρχει σήμερα σπίτι που δεν έχει σκάτσο. Καλλιόπη, αυτά τα πράγματα δεν τα βάζει στο σπίτι. Δεν τα βάζεις, Χαρίλα, τώρα θα τα βάλεις. Μα πώ
πώς να πάω να μπω στον δρόμο με την ποτήλια στο χέρι. Υπάρχει κόσμος να με πάνω στο ψηλό. Θα πεις του Κυριάννη να στη βάλει σε μια σακούλα, να μην φαίνεται. Μα πώς να του ζητήσει του πατάλι τέτοιο πράγμα, με ξέρει τόσα χρόνια. Ντρέπω. Γκο, γκο, Χαρίλα, για στα λόγια τα πολλά. Τσίριο, στην υγειά σου. Στην υγειά σου, Καλλιόπουλη, στην υγειά σου. Και προς Θεού, μην πεις τίποτα του Χαρίλα από αυτά που είπαμε, γιατί αλίμονό μου, αλίμονό μου. Έλια σου, μην ανησυχείς. Μιας και το πήρα πάνω μου, μην ανησυχείς. Α, ήρθα και τα μπαγκάζ. Για φώναξε τα κορίτσια να δουν τι τους έφερα. Εγώ να τα δω πρώτα, Καλλιόπουλη. Εγώ να τα δω να έχουν το κεφάλι μας σύντομα. Εσύ, Χαρίλα, θα δεις αυτά που έφερα για σένα. Αυτά είναι και τα κορίτσια. Εσάνα δεν τους πέφτει λόγος. Όλα ξέρετε σε τέτοι μου. Μα δεν έχει μάκε μου. Κορίτσια, για λάτε που σας τα ηλικίαζα. Είναι καλέ μαμά. Διαθέτειας να δώσω τα δώρα που σας έφερε από την Αμερική. Μα δεν ήταν ανάγκη τώρα. Πάντως σας ευχαριστούμε πολύ, θεία. Τι μας έφερες, θεία Καλλιόπη. Θα δείτε, έλα εδώ εσύ, Ελένη μου. Σ' αρέσουν, ναι. Τι είναι αυτό, ρε Καλλιόπη. Κάτσες, Χαρίνα, κάτσες νάιλον. Αμερικάνικες. You know. Αμερικάνικες, αλλά αυτές φωτίζουν. Δεν βλέπεις έτσι για αυτές, Χαρίλα, ε. Αυτές είναι αθάνατες. Αμερικάνικες. You know. Μη, Χαρίλα, θα τις σκίσεις. Πώς θα τις σκίσω, αφού είναι αθάνατες Αμερικάνικες. Αθάνατες και Αμερικάνικες μέχρι ένας ορίου. Κάτι χερού κλατσό από την κάλτσα, Χαρίλα, ε. Τι ήθελες να τους φέρω πια, μπαμπακερές. Πάτσε, Λένη, παιδί μου. Σε ευχαριστώ πολύ, θεία. Αλλά πώς θα τις φορέσω. Θα τις φορέσεις, θα τις φορέσεις. Και στον πατέρα σου από εδώ να γαυγίζει. Έλα και εσύ, Κατίνα μου. Ευχαριστώ, θεία Καλλιόπη. Όπου όμως δες που είναι. Πού τη βλέπεις την ομορφιά. Τις φορές, ξεκάλυψα τη δάση. Εξυγχρονίσου πια, Χαρίλα, ε. Έλα, Μαρία, παιδί μου. Ευχαριστώ, θεία. Και πού να δείτε και τα υπόλοιπα! Για μένα δεν έχει κάλτσα! Για σένα δεν έχει, πώς δεν έχει! Ορίστε! Κουλακού! Μα αυτές δεν θα αγγίζουνε! Ρέτα από εκεί που θες και να βρισκίζουνε! Άρα καλό, πιάτε σε κυκλοφορία να σε ξεχάσει! Με κρύδα γυρνάει με κόκκινα πόδια! Είναι Αμερικάνικες, Χαρίλα, αθάνατες, κουλακού! You know! Κακό που πάθαμε τα Αμερικάνικα, you know! Απίθανες οι κόκκινες κουλακού! Θα πω στη θεία να μου φέρει και πράσινες. Σαν βλήτο θα είσαι. Δεν έχει ανάγκη της πράσινης να είναι βλήτο. Βλήτο είσαι και φαίνεσαι. Αυτό εδώ πάλι τι είναι, Καλλιόπη. Σκελέες. Εσόρουχα είναι, Χαρίλες. Όλα δαντέλα. Και τα φοράνε. Δεν τα κρατάνε για σημαίες, Χαρίλα. Με αυτό το πράγμα το φοράζει, σε ξεβράκοντος. Μια μέρη στην Αμερική, Χαρίλα, οι γυναίκες όλες τις ίδιες όρουχα φοράνε. Και πού το ξέρεις, στην Αμερική έχουν τα πόδια τους, οι γυναίκες δίνουν και τα βρακιά τους. Άμα στα χαρίσω, Χαρίλα, να μην τα φορέσεις. Τους όμους έχω σατάνα. Έλα, Χαρίλα, κάτσε λίγο, Χαρίλα, κάτσε να σε δούμε λίγο. Θεριό τον έκανες, Καλλιόπη μου, θεριό τον έκανες τον Χαρίλαο. Μην ανησυχείς σε λίγο, θα τον κάνω εγώ αρνάκι. Αλλάζει ο άνθρωπος, Καλλιόπη μου, δεν αλλάζει. Μωρέ, αλλάζει και παραλλάζει. Και όχι μόνο ο Χαρίλαος. Θα δεις πόσο γρήγορα θα αλλάξουν όλα εδώ μέσα. Γιατί, τι έχουν. Τι παλιά τζούρα είναι αυτή. Εξούζουμε κιόλας. Εγώ, άμα ανοίξει καμιά πόρτα, κοψοκολιάζομαι. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι θα μπει αγκαζία ο Καραϊσκάκη και το κολοκοτρώνει. Δεν είναι έπιπλα αυτά. Πράγματα να φτάνει. Τώρα Καλλιόπη μου, να λέμε και το στράβο το δίκιο. Ο καημένος ο Χαρίλαος με μια ξένη σύνταξη. Τι να πρώτο κάνει. Έννοια σου. Εγώ είμαι εδώ. Η Αμερικάνικη βοήθεια. Μα πώς. Τι πώς. Και εσύ και ο Χαρίλαος. Μου είπατε ότι το σπίτι σας είναι και δικό μου σπίτι, έτσι. Έτσι. Ωραία. Εφόσον είναι και δικό μου σπίτι, έχω και εγώ το δικαίωμα να αλλάξω ορισμένα πράγματα. Σαν τι θα αλλάξεις δηλαδή. Να. Το βλέπεις αυτό το μπουφέ που είναι σε μονοκατοικία. Θα φύγει. Θα φύγει. Και στη θέση του θα βάλουμε ένα μοντέρνο τραπεζάκι με στραβά πόδια με ένα κομψό λαμπατέρ. Και το δω που επόντρομο 3. Θα φύγει. Θα φύγει. Και στη θέση του θα βάλουμε ένα μοντέρνο κομψό καναπεδάκι. Με στραβά πόδια γι' αυτό. Θεόστραβά. Τα μπιλό αυτά. Θα συνέχεια να βάλουμε τα μπιλό στα τουριστικά. Μοντέρνα. Τελευταία λέξη της μόδας. Τι
μιλήσει από το ραδιόφωνο. Τι πράγμα είναι αυτό. Επιτρέπεται η σημερινή εποχή τέτοιο ραδιόφωνο. Θα βάλουμε ένα πικά που έφερα εγώ από την Αμερική. Very well, very well. Ας βάλουμε και ένα δίσκο να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocked to the east, she rocked to the west, but she's the girl that I love best. To the food, on route. To the food, woo. To the food, on route. Προχωράει ο κόσμος Χαρίλα ή προχωράει. Προχωράει ρε καλλιό, παιδιά και το έφερε η κατάρα να προχωρήσουμε κι εμείς. Αλλά προχωρήσουμε κανονικά. Όχι με τα πόδια πάνω μας. Τώρα που μάθαμε και τώρα θα κάνουν ράι, θα πρέπει έτσι πρωτοπάρει. Από γαμπρούς πια να φάνε και οι όρνηθες, αρκεί να τα αποφασίσουμε. Εμείς. Αν δεν φτάνει να τα αποφασίσουμε μόνο εμείς, πρέπει να τα αποφασίσουν και εκείνοι. Εγώ Χαρίλα βάζω στοίχημα πως το πολύ σε 3 μήνες θα έχουμε παντρευτεί και οι 4. Η μεγάλη Καλλιόπουλη, να παντρευτεί η μεγάλη. Μεγάλη, και τώρα μαθαίνουμε τι παντρεύουμε. Τρελάθηκε. Εγώ στην Αμερική Χαρίλα έχω μάθει να κάνω τις δουλειές μου γρήγορα. Ελένη, ορίστε, κάνε μια αρκή. Τι θες να ελέγχω. Μια στιγμή την πίξη. Να βρει το γόνο και το γαμπρό, τελειώνουμε. Είστε που καθόμαστε και σαν έλα εδώ. Ελέτοιμη Χαρίλα, ελέτοιμη. Αφήστε μας για λίγο μόνες. Λίγες. Ποιος ξέρει τι καινούριο ρε στην ύφη μας έχουμε. Κατάλαβες. Μίλα μου ρε, κατάλαβες. Ναι, θεία. Ωραία. Για πες μου τώρα. Σ' αρέσει αυτός. Ποιος. Αυτός με το καρό που κάνεσαι. Ναι, έτσι και έτσι. Άμα δεν σ' αρέσει, άσο να πάει στο διάνο. Αυτός. Τι. Αυτός με το κόκκινο που κάνεσαι. Ξέρω κι εγώ. Δεν, όχι και πολύ να πω την αλήθεια. Άμα δεν σ' αρέσει, άλλο ναι. Σε αυτό να κολλήσουμε τώρα. Κάποιο θα βρεθεί του γούστου του αλεπαγών. Για κοίταξε, αυτό που έρχεται από εκεί, με το μαύρο κουστούμάκι, ο Τσαχπίνη. Σ' αρέσει, μωρή μίλα. Ναι, θεία. Μέσα. Δεν έβαζα στο σπίτι μου, δεν έβαζα 5 τόνους δυναμίτη καλύτερα. Πώς έγινε να γίνει αυτό, πώς σου ξέφυγε μέσα από τα χέρια σου, κορίτσι μου. Βέβαια πάλι καλά που δεν με πέτυχε, θα μ' άφηνε στον τόπο. Η ανιψιά μου και εγώ, κύριε, είμαστε πολύ στενοχωρημένες. Very, very στενοχωρημένες. Θα ζητώ συγγνώμη, κύριε. Δεν πειράζει να σκηνείς. Καλέ, εσύ είναι το μουσικό μας. Δεν είναι ανάγκη να σπινείς. Νομίζω να σπινήσω. Εσείς δεν κοίτατε πολύ. Πού σπινείτε, σοκάτι. Όχι, τι λέτε εδώ. Κάτε με ποιος. Τι κάνετε. Έχω να πω σε κάτι, τι κάνετε. Δεν γίνεται δυνατόν να κυκλοφορήσετε έτσι. Με δίνετε. Πάρτε μου μια στιγμή απάνω, κορίτσι, μόνο το συντερώσουμε να σε γνώσει. Τι κάνετε, μην πείτε στο διαφασάρι, ένα σακάκι είναι. Καλή τι φασορία, σιγά το πράγμα. Μήπως είναι και το παντελόνι σας δοσμένο. Ελάτε, ελάτε μια στιγμή απάνω στο σπίτι μας. Να καθίσετε και λίγο, να πάρετε και κάτι. Να συνέλθετε. Μα αφήστε. Please, 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 από εδώ. Please. Συγγνώμη, δεν γίνεται. Please, please. Κάνετε. Please. Πάνω μας το κουβαλάκι. Δεν ανοίγει, γίναμε Κύριε Ζέρικα, πλήν της κύριε Ζέρικα. Κάτσε, θα πάρει το σακάκι του κύριου Ζέρικα να το συνδερώσει. Κόπος, κανένας κόπος.
Παρακαλώ, καθίστε κύριε Ζέλη. Μα τώρα. Μα καθίστε που σας λένε. Ελένη, ορίστε τι. Τι θα προσφέρουμε στον κύριο Ζέλγκα. Ξέρω κι εγώ τι θέλει ο κύριος. Θέλετε ένα ουισκάκι. Ένα ουισκάκι. Ωραία. Και σας ρωτήσαμε απέρσω να σας ρωτήσουμε και από εμάς. Βάλεσαι το ουισκάκι να πάνε φέρω εγώ λίγο πάγο. Στάσου εσύ, στάσου μια φιγούλα. Στάσου να δούμε που απαντήσουμε. Η ταυτότητα, μωρέ, πού στο διάταγμα την έχει. Ανάτι. Κώστας Ζέρικας, πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Ό,τι πρέπει. Πάρτο και να τα αργήσεις όσο μπορεί το σακάκι, εντάξει. Μάλιστα, πήρα. Ώστε δεν χτύπησατε πουθενά, ε. Όχι, όχι, δεν χτύπησα. Μόνο βράχηκα λιγάκι. Δηλαδή, με αυτή τη ζέση, τι βράχηκα, μάλλον δροσίστηκα. Ωραία, όποτε ζεσταίνεσαι να περνάτε από πάνω. Δεν ξέρω αν το πίνετε με σόδα, εγώ πάντως σας έφερα μία. Τώρα, αν θέλετε και νερό. Κι άλλο. Τι κι άλλο. Κι άλλο νερό, αν θέλει, δεφτάκι σου του ρίξατε. Ελένη, ορίστε, θεία. Έλα, σερβίρεις, παιδί μου, τον κύριο Ζέρικα. Μάλιστα, θεία. Ώστε Ζέρικας. Ζέρικας, Ζέρικας, Ζέρικας. Μα πού το έχω ακούσει αυτό το όνομα, και μάλιστα τώρα τελευταία. Καταρχήν, πολιτικός μηχανικός δεν είσαστε. Μάλιστα. Ορίστε. Μήπως θέλετε περισσότερο ουίσκι. Όχι, θα σας όλες πίνες. Και κάπου χτίζετε τώρα, που χτίζετε. Κάπου είναι το όνομά σας. Όχι, εγώ τώρα γύρισα στο εξωτερικό που σπούδαζα. Μάλλον θα ζει η οικοδομή του πατέρα μου, πιο κάτω στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς είναι μηχανικός είναι και ο πατέρα σας. Βασικά η οικοδομική εταιρεία. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ελένη, ορίστε, θεία. Τι να κάνουμε, παιδί μου, να περάσει η ώρα του κυρίου Ζέρικα πιο ευχάριστα. Προς Θεού, προς Θεού. Βάλε ένα δίσκο στο pick-up. Να βάλω. Σας αρέσει η μουσική. Ροκ. Σας αρέσει το ροκ. Ναι. Τότε θα μας κάνετε και μας μια χάρη. Ενισιά μου από εδώ. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock. Και δεν το έχει χωρίσει με κανένα καβαλιέρο. Και δεν έχει πάει χάρη. Θέλετε, πώς θα πάει. Στο διάλογο του λέω παπά τόση ώρα. Θα δεν καταλαβαίνει, θα του δίνει συμβουλέ.
Σιγά που έχει ανάγκη, λέει, με συμβουλές. Θα την έκανε καλό που ξεφτέρει. Το περίμενες εσύ, Χαρίλα. Γιατί το περίμενα τόσο. Σ' αρέσει τόσο πολύ τα κανάτι, τα κανάτι τιούπι θα σου πέταξε. Ευχαριστημένο στρατηγέ μου. Τώρα φωτάς και ενοχών. Πρώτη φορά στη ζωή μου φαίνεται να εξάρεσαι. Και δεν μου λες, συνεχίσω. Όχι, όχι. Έρωτας. Όχι. Αλλά... κανάτι. Από μακρύ δεν είπα, από μακρύ λοιπόν είναι νύφα να βρώσει την κουμπάρα. Κουμπάρα, ελάτε. Πού είναι η Κατίνα? Μέσα, δοκιμάζει κάτι φορέματα με τη θεία της. Μίλα της λίγο που τη θέλω. Σοβαρολογείς τώρα, Χαρίλα. Και βέβαια σοβαρολογώ, άντε. Χαρίλα. Άντε που σου λένε τώρα έχει πέρασμα. Μη ζήτησες, πατέρα. Ναι, συζήτησε. Τι με θέλεις? Θέλω να σου πω, όχι τίποτα. Πώς σου φαίνεται αυτός ο νεαρός? Ποιος? Αυτός με το άσπρο κουστούμι. Πώς να μου φανεί δηλαδή? Καλό παιδί, δεν φαίνεται? Δεν σας καταλαβαίνω. Ρε παιδί μου, φαίνεται καλό παιδί, πώς το βλέπεις? Γιατί? Δεν υπάρχει γιατί. Γιατί φαίνεται ή δεν φαίνεται? Ναι. Άντε και μόλις που το προλαβαίνουμε. Βρίζω! Στραβωμάρα έχετε! Πώς του φερνάει από κάτω! Με συγχωρείτε κύριε, μισό λεπτό κατεβαίνω! Κατάλαβες φίλε μου, τα ζώα! Παραλίγο να μας βρουν στον τόπο! Ένα βήμα να κάνει παραπάνω και θα με έπαιρνε στο κεφάλι! Με συγχωρείτε πολύ κύριε! Τι να την κάνω τη συγγνώμη σου ρε! Όχι ρε! Εγώ βλέπεις να μιλάμε τον εγγενέστερο τρόπο! Κατέβηκα κάτω! Να σας πω να περάσετε απάνω, να στεγνώσετε, να πιείτε ένα ουσκάκι, να χορέψετε ένα ροκεντρό, τέλος πάντων. Κάτω να καθίσω όλα. Σε πώς μιλάς, παιδάκι μου. Τι θέλεις τώρα δηλαδή? Ρε, σε θες και από πάνω. Άντε μη σηκώσεις το χέρι μου και σηκώσω καμία. Τι να κάνεις εμείς? Πατέρα. Σε μένα δεν σηκώσεις το χέρι σου. Ναι ρε, σε σένα. Αν θα στο κόψω και μαζί. Πατέρα, σε παρακαλώ. Τι είναι εδώ, τι συμβαίνει? Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Δώσε μου τα φλετά σας κύριε. Και εσείς. Για πάστε μου λοιπόν. Τι ακριβώς συνέβη? Τίποτα δεν συνέβη. Ξούζουμε εμείς επόλοιπον. Εδώ έχει πολλή φασαρία. Ελάτε μια στιγμή πάνω στο σπίτι μας να τα πούμε την ησυχία μας. Εσείς τι είστε? Εμένα. Πείστε με εμένα. Εγώ είμαι τώρα οδηγία. Τι πράγμα? Αφήστε με μην λέω. Εγώ είμαι offside. Εγώ το λέω για να σας διευκολύνω. Περάστε κύριε Πόλτσμαν. Ελάτε κύριε Καρδί. Μα... Ελάτε και εσύ Χαρίλα, ε. Please. Please, δεν φοβάμαι. Περάστε, καθίστε. Τι να κάτσουμε, μαντάμε, δεν έχουμε μία να κάτσουμε. Ήρθαμε για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τίποτα δεν συνέβη, απολύτως τίποτα. Μία μικρή παράβαση. Από προσεξία εδώ είναι το σκηνή του Μπάρδα. Έπεσε ένα κανάτι, παραλίγο να χτυπήσει το κύριο Καρδί. Κύριο Καρδί, λοιπόν, όσο δεν αποτόμε. Μάλιστα, με ξέρετε. Έλαστε και πάμε λίγο. Κύριο Καρδί, ένα από του καλύτερου νέου δικηγόρου μα. Αλλά βέβαια, ο άνθρωπο παρόλο είναι γενέστατο, εθύμωσε και με το δίκιο του. Και εσείς κύριε Πόλυφων. Αν τρώγατε ένα κανάκι σε κουφάλι, θα θυμόνατε. Βεβαίως. Είδες τι μας κάνεις παλιοκόριτσο με τις απροσεξίες σου. Παραλίγο να τσακωθεί ο πατέρας με τον κύριο Καρδί. Δεν του ζητήσει συγγνώμη. Εγώ κύριε. Μα σας παρακαλώ, Δεσποινής. Παρά στο πράγμα, άνθρωποι είμαστε και ανθρώπινα τα λάθη. Όχι, όχι κύριε Καρδί. Η Κάθρι ήταν απρόσεκτη και πρέπει να τιμωρηθεί. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, εγώ τώρα χρειάζομαι τίποτα, μα θέλετε τίποτα άλλο. Βεβαίως, σας θέλουμε. Πάντα πρώτα πράγματα θα σας ευχαριστήσουμε. Και είστε μας κάτι έτοιμοι να πάρουμε ένα drink. Drink. Αν είναι ησυχία και τέλος πάντων. Ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν μπορώ, έχω υπηρεσία. Ορίστε κύριε τις αφορητές σας. Χαίρετε.
Ευχαριστούμε, κύριε Μπόλτμαν. Bye bye. Λέει, οδήγησε τον κύριο Μπόλτμαν, μπορεί να γίνει και ταξία από Θαυματουργό, ξέρω εγώ. Θαυματουργό και αλάνθαστο. Μόνο που αν χρειαστεί για τη δικιά σου τη μικρή, πες μου να πάω να στο πάρω εγώ. Βλέπει ο κανατάς μου κάνει έκθεση λόγω κατανάλωση. Τι έκθεση, στρατηγέ μου, πόσο κάνει ένα κανάτι, τι είναι ο κάβρα, τι είναι το ζουμί. Το ζουμί του ξενοφόνα είναι να πέσει σε γαμπρό, είναι πανάκριβο. Και ψηλόφλουδο, ε. Ψηλόφλουδο. Ψηλόφλουδο, ψηλόφλουδο. Δεν κάνουν καμία ζημιά τόσο να κατέψουν το γαμπρό. Να ξέρω αν τι τους περιμένει. Κατάλαβες τι σου είπα? Κατάλαβα, αλλά... Έλα, παιδί μου, μη φοβάσαι. Κάνε αυτό που είπαμε. Βέβαια, αυτό το ψάρεμα είναι λίγο δύσκολο, αλλά με τέτοιο δόλωμα, όλο και κάποιος θα τσιμπήσει. Έλα τώρα, τσιμπήσου. Τι, εδώ, μπροστά στον κόσμο. Είναι καλύτερο να σε τον βγάλεις στο φουστάνι.
και να μένεις με το μαγιό, παρά να έρχεσαι κατευθείαν με το μαγιό. Μαθία. Έλα, παιδί μου, τι σιδώσω να τελειώνουμε. Μάλιστα. Και όπως είπαμε, μόλις δεις το μαντίνι. Ναι, ναι, ξέρω. Εντάξει. Άντε, πήγαινε τώρα. Πάω. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Ευχαρίστω. Μα πού σας ξέρω. Γιατρός. Όχι, όχι, φοιτητής. Όχι, φοιτητής είστε ακόμα. Ένα, thanks, thanks. Ευχαριστώ. Excuse me, mister. Μπορώ να έχω τη φωτιά σας, please. Ευχαριστώ, κυρία μου. Παπαδόπουλος, δεν λέγεστε. Όχι, Βαρνάκης. Γιατρός. Όχι, δημόσιος υπάλληλος. Α, δημόσιος υπάλληλος. Thanks, thanks. Excuse me, mister. Μου δίνετε τη φωτιά σας. Ευχαριστώ. Μα πού, γνωστή φυσιογνωμία. Γιατρός. Όχι, όχι. Μα δεν μπορεί, κάπου σας ξέρω. Δικηγόρος. Ούτε δικηγόρος, όχι. Δεν με θέλει, με γελάει η μνήμη μου με εμένα. Τι να σας πω. Δηλαδή δεν είστε επιστήμον. Όχι, διευθύνω το εργοστάσιο του πατέρα μου. Α, με έτσι πες μου, παιδάκι μου. Και τι κάνει το εργοστάσιο σας. Υφάσματα. Και καλοκαιρινά και χειμωνιάτικα υφάσματα. Ναι, δηλαδή κύριε Κασμίρια. Άσχημα είναι τα Κασμίρια. Τίποτα, μιλάω γενικώ. Και το ονοματάκι σας? Γαλάνης. Κώστας Γαλάνης. Αχ, κύριε Κώστα μου. Γλυκιά μου. Βρέθηκε, παρακαλώ. Ορίστε. Θα καλά να ακούτε που έχει φέρει τα ίσα. Βρέθηκε. Σας δεν ακούσατε να πω μόνας βοήθεια. Αφήστε να το σας καλά, θα το δώσετε στο σίγουρα. Είπατε. Όχι, σωθήκαμε κι εμείς. Μέρι, πώς είσαι παιδί μου. Αφήστε το κορίτσι κάτω να του κάνουμε τελευταίες αναπτύες. Περάστε από εδώ. Θα το κορίτσι να καθίσει. Πώς αισθάνεστε, Δεσποινής? Καλύτερα. Το ξέρεις ότι ο κύριος σου έσωσε τη ζωή, τον ευχαρίστησες τουλάχιστον. Μα τι έκανα, χαρά στο πράγμα. Πώς. Αν δεν ήσασταν εσείς, τι θα γινόμαστε. Εγώ δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Μα τώρα. Έλα, σήκωση, δίσου. Μα μπορεί. Πώς μπορώ, τώρα είμαι σχεδόν καλά. Δίσου, εσύ δεν τη δει και ο κύριος Κωστάκης. Να πάμε μαζί στην Αθήνα, να τον γνωρίσουν και οι γονείς σου, να τον ευχαριστήσουν για τον ηρωισμό του και την αυτοθυσία του. Μα τι λέτε? Ένιωσες. Ξέρω εγώ τι λέω. Έτοιμη? Έτοιμη. Πλήρη, από εδώ. Περάστε, κύριε Κωστάκη μου. Περάστε. Εσύ είσαι χαριλέ! Κάμα δεν πήγαινε σε φτέρπι! Άιτε βρήκαμε πιπέρι, θα ρίξουμε και στα λάχανα! Πρώτος βλέπω φτέρπι! Μα πως το καλό μου έπεσε βρε χαρίλαε! Μου κόπηκε η μισή μου ζωή! Ωρα καλά έπεσε μόνο που καθυστέρησε καμιά 33 χρόνια! Έτσι πάει για μπάνιο με τη θεία της! Γιατί δεν πήρε μαζί και τη μικρή? Είχε λέει τους λόγους της. Εντάξει, την παρκάρατε την κούρσα? Ναι, εντάξει. Ωραία, ελάτε από εδώ, πλήρες, από εδώ. Άλλο Ευτέρπη. Άλλο καλό, τη γυρίσατε. Ναι. Λάτε, να ανοίξω. Μια στιγμή κατεβαίνουμε. Πώς ήταν η Ρώμη?
υπέροχη. Ο Νίκος μου με πήγε και πού δεν με πήγε. Η Βενετία όμως αυτή είναι πολύ ερωτευμένη. Και το Παρίσι που πήγαμε εμείς για ερωτευμένους. Ναι, αλλά δεν έχει βόμβα, λες. Έχει όμως κάτι κρουασάν. Η Μαρία μας πού θα πάρει μια θυμέρητο. Στο Λονδίνο νομίζω. Θα το συνδυάσω από όσο με κάτι δουλειά που έχει για το εργοστάσιο. Ο κύριος. Γιάννης Καλαμόνης. Κανατάς. Ο Παρπαγιάννης Κανατάς. Απλή συνωνυμία. Φίλος της οικογενείας. Ευεργέτης της οικογενείας. Πού να είναι ευγένει. Παρπαγιάννη, εσύ εδώ. Είπα να κοιτώ και εγώ. Με το δίκιο σου εδώ που τα λέμε, με αυτά και με αυτά σου έπαιξε και σένα. Τι αλήθεια να λέγεται. Πολύ στη γειτονιά έστω στον Παρπαγιάννη. Τον Άγιο σε προσκυνάνε. Τι λένε. Ποιος τους ξέρει. Μη δίνεις σημασία εσύ. Μάγος είσαι Παρπαγιάννη. Μάγος. Τι μάγος. Κανατάς δεν μας στήθηκε. Άστο που σου λέω μην ασχολείσαι. Μεγάλη υποχρέωση έχουμε. Ε παιδιά. Επί ποιο θέματος ακριβώς. Τι να λέμε τώρα δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Τώρα δεν αφήνω τη συζήτηση. Όχι, την μπερδεύτηκα. Γιατί να το αφήσουμε, παιδιά, άδικο έχω. Αργούνε ή μου φαίνεται. Γιατί όπως λέει και ο λαός μας, Παπαγιάννη, καλά τη ξυλοκάνατο να είχα το ριζικό σου, που σε κρατούν οι γέμορτες και πίνουν το νερό σου. Τι λέει. Ξέρω εγώ, μωρετάκι μου. Δεν είναι κρίμα να διψώ και να είμαι και στη βρύση και να μην έχετε καμιά εμένα να φυγήσει. Δεν πάει καλά ο άνθρωπος. Τρεις αδελφούλες είμαστε. Οι τρεις μαυρομακούσες. Τη μια τη λένε Βαμπακιά, την άλλη Κρύα Βρύση, την τρίτη την μικρότερη τη λένε Κυπαρίση. Αχ, συγκινήθηκα τάκι μου. Πώς δεν έχει. Όλα τα δίκαια του κόσμου έχετε. Δηλαδή όλο αυτό, από το στόμα μου το πήρατε. Τι λες παιδάκι μου. Ξέρω εγώ τι λέω, ναι λέμε σ' αυτούς. Ξέρεις τι άνθρωπος είναι ο Βαρμπαγιάννης, ούτε μυρμήκη δεν έχει πειράξει τη ζωή του. Τα λόγια μου έχεις. Και εμείς μια φορά που πηγαίναμε βόλτα στο πάρκο, είδαμε ένα μυρμήκι, μας έκανε να το πατήσουμε, τελικά δεν το πατήσαμε. Τάκη τι λες, σου στρίψε. Εμένα μου στρίψε. Δεν θυμάσαι τελικά που δεν το πατήσαμε εκείνο το μυρμήκι. Βγαίνουν. Ναι, ναι, βγαίνουνε. Πες του ναι, Ελένη μου. Τι να το πω, όχι, αφού βγαίνουν. Τι βγαίνει, πώς βγαίνουνε. Τι πώς, να τι. Στρατηγέ μου, θα ησυχές. Δόξες ο Θεός, ξενοφόρη. Άλλη μία έμεινε ακόμα. Πόσο διαφθεί έχουμε καιρό. Να μου έρθει η ώρα, ξαπά να βρω ένα ωραίο κανάτι, το οποίο πάρει ο χάρος. Καλέ, να σου ζήσουνε. Κανάτι, Παρπαγιάννη. Για την επόμενη, για την επόμενη. Ευχαριστώ, θα το κρατήσω, γιατί βλέπεις η μικρή πήγε σχολείο ακόμα. Πρέπει να περιμένουμε να γεράσω πρώτα. Δεν την κρεμοτσακίσω από εδώ. Σκώ τους κοτσίδες και τους δώσω και τις φας. Καλέ ένα κανάφι, πώς είστε. Και από εδώ θα συναστράψω. Μα τι είναι, τι θέλει. Να την πατρολογήσουμε. Μέγας είσαι κύριε. Είναι η σειρά της. Την πιάνεις από τα πόδια, τη γίνεις στα ανάποδα. Έλα και εσύ βρε να μην αρπάζεσαι. Πώς να μην αρπάζω. Αιτάιτε, πήραν τα μυαλά μας αέρα. Τι έκανες. Το πέταξα. Να πάρω μια πέτρα. Θα ζητούμε χίλιες φορές συγγνώμη κύριε. Δεν βαριέστε. Τι πείσατε. Δεν βαριέστε, δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμο. Θα σας βαριέκατε. Δεν καλλιόπι εσύ είσαι. Φόδωρα, τι είπα πεις. Εσύ είσαι μωρέ Φόδωρα. Κάνω πάλι και τούτο. Αυτή η γανατιά ήταν πολύ πιο γερή από την πρώτη. Δεν μου λες πόσα χρόνια βρε καλή. Αυτά τα χρόνια Φόδωρα, τι είναι αυτά τα χρόνια τώρα. Καλά εσύ δεν ήσουν παντρεμένη στην Αμερική. Χείρεψα και γύρισα. Α, χείρεψες. Ναι, πάλι 4-5 χρόνια τώρα. Ο νεαρός. Δικιός μου. Μπα να σου ζήσει. Έχω άλλους δύο δηλαδή, μεγαλύτερους. Αυτό να το στέλνω πολύ. Πώς είναι, Λεωνίδα. Λεωνίδα. Να ζήσει, Λεωνίδα μου, να σε χαίρεται η μανούλα σου. Δεν έχει μανούλα ο Λεωνίδας.
Πότε και γνώρισε Μανούλα, 3 μηνών ήταν που τη χάσαμε. Πώς τη γύρεψες κι εσύ, Μια ζωή ολόκληρη, βρε Κανιώφη. Ζωή ολόκληρη. Θυμάσαι τότε στα παλιά που σου έκανα καντάρες και με κυνήγαγε ο αδερφός σου. Ξεχνιούνται αυτά, μωρέ Θόδωρα. Δεν ξεχνιούνται αυτά με τίποτα. Να τόσο χαρίλαος. Χαρίλαος, ο Θόδωρος. Ποιος Θόδωρος? Ο Θόδωρος, ο Ντούναλης. Θόδωρε. Πώς θα σε γνωρίσεις, πως κατάτησες εσύ. Έλα Θόδωρε, πάω να κάνω. Ρε το Θόδωρο που είναι με τίποτα. Μα ποιος είναι. Σταμάτα κι εσύ, γιατί δεν ξέρω κόσμο. Μα ποιος είναι. Ένας φίλος από το παλιά δεν του ξέρεις. Έχει κακό μέρα, δεν μπορείς την φασκαλιά να είναι. Πάει στο καλό, γεράσαμε. Γεράσαμε, τώρα το κατάλαβες. Είναι άλλος. Εκεί φαίνεται σημάδι του κόρη. Κάτσε. Από εδώ γυναίκα μου, είστε αεροπολί. Κάτσε πάρα να φτιάξω ένα καφεδάκι. Θα σου φτιάξω και εσένα, καλύτερα, έτσι. Καλλιόπη μου, να σε βοηθήσω κι εγώ. Έλα, να με βοηθήσω. Λες το δωρε. Άμα αρχόσουν μετά από 3-4 χρόνια και παίρνεις από κάτω, είχατε πολύ άσχημα. Γιατί? Πήγαινα και εκεί με το παιδί να βάλετε ένα δίσκο. Αν δεν λέω να πήγαινε με το παριτσάκι που έχουμε να μιλήσουμε εμείς κάτι. Λοιπόν, μη σκοδόρε, όποιος πει σε αυτό το σπίτι μετά από κανατιά, είναι πολύ άσχημα. Κρυμμένη και μόνη, η μοναχιά, η καρδιά, με τυραννά και με παγώνη. Αν με φέρνει η παγωνιά ή κι αν κοντεύω απ' το κρύο να τσουπιστώ προς του σπιτιού σου τη γωνιά. Προσπαθώ να σε δω για να σε πείσω, θέλω να παμπρεστούμε στο ποτάμι κρύο. Καιρός για δύο, καιρός για δύο, στη μικρή πουλιά μας. Yeah.
Ένα μεγάλο χειροκρότημα στην κυρία Κορινία. Αυτή ήταν η ψυχή και αυτή ήταν το χειροκρότημα από όλους σας. Συγχαρητήρια σε όλους σας, γενικά στην κυρία Κορινία. Συγχαρητήρια, παιδιά.